Σας χαιρετώ. Είμαι η Αθανασία Σκορδά από το Καλλιτεχνείο. Όπως σας έχω υποσχεθεί, θα δουλέψουμε το δεύτερο μέρος Εφέ Δαντέλλας, έπειτα από το live μάθημά μας. Θα δουλέψουμε σε ένα πάνελ MDF διαστάσεις 25x40 και θα χρησιμοποιήσουμε μία λουστρασιόν εκτύπωση laser. Αφαιρώ περιμετρικά το χαρτί. Νοτίζω με νερό το χαρτί εκτύπωσης, σκουπίζω με χαρτί κουζίνας ώστε να αφαιρεθεί η κάθε υγρασία και περνάω κόλλα για ντεκουπάζ. Οριοθετώ το χαρτί εκτύπωσης και προσεκτικά αφαιρώ κάθε ίχνος αέρα. Περνάω καλό στρώμα κόλλας επάνω από το χαρτί μου. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε το Ruth Primer από τη σειρά Maya's Memories. Αναμειγνύω πάρα πολύ καλά και μία σπατουλίτσα περνάω το υλικό μου επάνω στο ξύλο κοπής. Το Ruth Primer είναι ένα λευκό αστάρι το οποίο εμπεριέχει λεπτούς κόκκους δίνοντας στην επιφάνειά μας μία πιο τραχιά υφή και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και με πινέλο. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το υβριδικό χρώμα ανθρακή Black σε όλη την επιφάνεια γύρω από την εικόνα μου. Πάμε τώρα να κάνουμε την ενσωμάτωση του μοτίβου. Θα χρησιμοποιήσουμε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Ξεκινάμε με το light yellow. Με ένα χοίρινο πινέλο παίρνω λίγο leaf green και από το χρώμα amber και πατάω τα μποναριστά γύρω από την εικόνα. Με όσο χρώμα μου έχει απομείνει, κάνω ένα ελαφρύ dry brush. Μερικές πιτελιές εφαρμόζω με το light pistachio. Στη συνέχεια με το υβριδικό ανθρακή black και με μια σπάτουλα περνάω ακανόνιστα ώστε να φέρω μια πιο άγρια υφή επάνω στο ξύλο κοπής. Με ένα μικρότερο πινέλο και χρησιμοποιώντας χρώμα κόκκινο δίνω πινελιές ώστε να δημιουργηθούν μικρά λουλουδάκια. Ήρθε η στιγμή να θωρακίσουμε το έργο μας. Χρησιμοποιώ το Velvet
Βερνίκη της σειράς Maya's Memories. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος του έργου μας. Στη συνέχεια θα δουλέψουμε την τεχνική της κουρτίνας. Σε μία λευκή κόλλα χαρτιού αποτυπώνουμε το πατρόν από το ξύλο κοπής. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε το πατρόν ακριβώς όπως είναι το ξύλο κοπής. Διπλώνω στη μέση το πατρόν με ένα μολύβι, σχεδιάζω τις πτυχές που θέλω να έχει η κουρτίνα μου, κόβω το πατρόν μου στη μέση με το ψαλιδάκι, ώστε να έχουν τις ίδιες ισομετρικές αποστάσεις και οι δύο πλευρές από την κουρτίνα μου. Αυτό είναι το πατρόν που θα εφαρμόσουμε ώστε να σχεδιάσουμε την δανδέλα. Τοποθετούμε το πατρόν επάνω στο ξύλο κοπής. Με ένα πινέλο στα παδόρο αναμειχθείω το άσπρο χρώμα με το glaze και περνάω τα μπονοριστά όλη μου την επιφάνεια. Ο glaze έχει την ιδιότητα να κάνει το χρώμα μου διάφανο, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο εφέ κουρτίνας. Με ένα μωρό μάντιλο ξεχωρίζω περισσότερο τα δύο μέρη από την κουρτίνα μου. Θα σας βοηθούσε πάρα πολύ να έχετε ένα πατρόν με τις πτυχές που πρέπει να δώσουμε ένταση στην κουρτίνα μας, σκιάζοντας με ένα μολυβάκι, μπορείτε να το έχετε ως οδηγό και παίρνοντας άσπρο χρώμα, αραιωμένο πάλι με λίγο glaze, έτσι δημιουργώ τις πτυχές από την κουρτίνα μου. Η συγκεκριμένη κουρτίνα δίνουμε μια άλλη κλίση στις πτυχές, γι' αυτό και πρέπει να το κάνουμε με ένα πινελάκι. Διαφορετικά μπορούμε να δημιουργήσουμε τις πτυχές μας με έναν χάρακα, όπως φτιάξαμε στο live μάθημά μας. Εκεί που ξεκινάει η πρώτη μου πτυχή, δημιουργώ και το δέσιμο της κουρτίνας. Με ένα άσπρο κοντούρ, ακολουθούμε το σχέδιο της κουρτίνας, δίνοντας ένταση στις πτυχές που έχουμε δημιουργήσει. Για την διακόσμηση της κουρτίνουλας μας μπορούμε να φτιάξουμε με το κοντούρ ελαφριά πατήματα δημιουργώντας λουλούδια. Λίγες πιτσελιές με άσπρο χρώμα έτσι ώστε να δώσουμε λίγη δροσιά στο έργο μας.
σκιάζουμε γύρω γύρω με ένα μαύρο ή ανθρακή χρώμα όλο μας το έργο και με πάρα πολύ λίγο χρώμα δίνω σκίαση στις πτυχές της κουρτίνας. Για το φινίρισμα και για να γίνει το ξύλο μας χρηστικό, μπορούμε να περάσουμε το Aqua Stone αδιάβροχο βερνίκι της Cadence, το οποίο αδιαβραχοποιεί πάρα πολύ καλά το ξύλο κοπής. Ήρθε η στιγμή να σας ευχαριστήσω που δημιουργήσαμε παρέα ένα δεύτερο ξύλο κοπής με την τεχνική εφέ κουρτίνας. Σας ευχαριστώ θερμά. Αθανασία από το Καλλιτεχνείο. Γεια σας.